Το μέλλον της Καμίλα Βαλίεβα στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είναι από σήμερα κάτι παραπάνω από αβέβαιο. Η ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχων, η οποία λειτουργεί για λογαριασμό της WADA, επιβεβαίωσε ότι το 15χρονο κορίτσι θαύμα του καλλιτεχνικού πατινάζ, που εκτέλεσε πρώτη στην ιστορία την τετραπλή περιστροφή, είναι θετική στην απαγορευμένη ουσία τριμεταζιδίνη, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία της τυφάνχης. Η Βαλίεβα υποβλήθηκε σε έλεγχο ντόπινγκ τα Χριστούγεννα, αλλά για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τα αποτελέσματα γνωστοποιήθηκαν μόλις προχθές. Η αψεγάδιαστη εμφάνιση της Βαλίεβα στο Πεκίνο χάρισε στη χώρα της το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό, ωστόσο η απονομή των μεταλλίων αναβλήθηκε επαόριστον. Η ίδια εξακολουθεί να προπονείται εν ώψη της συμμετοχής της στο ατομικό πρόγραμμα, αναμένοντας τις νομικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν άμεσα. But absolutely what is clear, and this is why obviously through ITA we are taking the action that we are, is that we want to expedite this as quickly as possible. Η ρωσική πλευρά πάντως αντικρούει τις κατηγορίες, αναμένοντας την επίσημη τοποθέτηση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Нахальству европейских западных политиков предела нет. Они влезли в спорт своими грязными руками, своими грязными мозгами. Η υπόθεση περιπλέκεται περισσότερο από το γεγονός ότι η Καμίλα Βαλίεβα δεν έχει συμπληρώσει 16 χρόνια ζωής και σύμφωνα με τις διατάξεις της WADA θεωρείται προστατευόμενο άτομο που ενδέχεται να επωφεληθεί μεγαλύτερης ευελιξίας στην εξέταση της υπόθεσής της για πιθανή παραβίαση των κανονισμών ντόπινγκ.